63. Στο ποιο? Είναι ακριβώς το 90. Αλήθεια. Βγά του κάρτα ρε! Φωνάζει! Νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι που το χάρηκαν και οι δύο ομάδες. Ωστόσο κάποιες αποφάσεις του διαιτητή το έκαναν και για τους δύο δύσκολο. Και στο τέλος δεν χάρηκε κανείς με το τελικό αποτέλεσμα. Πώς περίμενες τον Εύρο Σουφλίου, πώς τον περιμένατε? Περιμέναμε τον Εύρο Σουφλίου έτσι όπως τον είδαμε, μια δυνατή ομάδα που θέλει να παίξει μπάλα, αφού έτσι κι αλλιώς πάει για την άνοδο. Και πραγματικά νομίζω ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και τον αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε. Νομίζω πως η ομάδα μας σίγουρα δεν είναι για τη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Διότι φαίνεται κάθε φορά στο γήπεδο ότι παίζουμε πολύ καλή μπάλα και σήμερα όποιος είδε το μάτς μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Και πραγματικά νομίζω ότι θα σωθούμε γιατί μας αξίζει. Ήταν ευχάριστο λόγω της νίκης που ήρθε αγχωτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους παίκτες, βγάλαν πάρα πολύ ψυχή. Μετά το 1-1 μπόρεσαν να
αποδείξουν τι φανέλα φορά, να βγάλουν πάθος, ψυχή. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και αξίζαμε να πάρουμε και την νίκη. Δεν έχω παράπονο από κανένα παίκτη. Όλοι αποδείξαν ότι έχουν μέταλλο ψυχής και τους αξίζει να φοράνε αυτή τη φανέλα. Το επόμενο παιχνίδι τώρα είναι με τον Ποντιακό. Το επόμενο μας παιχνίδι είναι με τον Ποντιακό. Έχω να πω κάτι. Όλα τα παιχνίδια είναι. Κοιτάμε ένα-ένα τα παιχνίδια μας, θα δουλέψουμε και μέσα στην εβδομάδα και όσο χρόνο έμεινε. Μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι και ό,τι καλύτερο αποκομίσουμε στο τέλος. Ναι, ήρθαμε αποδεκατισμένοι σε αυτό το μάτς. Όπως είδατε κι εσείς, κερδίσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Παρόλο που χάσαμε κλασικές ευκαιρίες στο τέλος και μπορούσαμε να το κάνουμε πιο γρήγορα τον γκολ, ήρθε στο τέλος. Θέλουμε δουλειά, φαίνεται ότι θέλουμε δουλειά. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία αγωνιστική, μέχρι τελευταίο λεπτό, όπως το είδατε και σήμερα. Μέσα στη βδομάδα κληθήκαμε να αλλάξουμε προπονητή. Ήρθε ένας καινούριος άνθρωπος, ένας νέος φιλόδοξος. Μας ξάφνισε. Καταρχήν θέλω να πω ότι είτε είμαστε είτε δεν είμαστε του χρόνου σε αυτή την κατηγορία, αυτή η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να είναι στο αλφατοπικό. Είδα μια ομάδα οργανωμένη, με ανθρώπους με πολλά στελέχη από δίπλα της. Στο αγωνιστικό χώρο ήταν σωστά στημένη. Μπράβο τους. Μόνο μπράβο έχω να πω. Μπράβο.